Για τις ανάγκες λοιπόν του ρεπορτάζ συνδεόμαστε τώρα με τα Θεοδόργιανα Άρτας προκειμένου να συνομιλήσουμε με την ψυχή της και της φετινής διοργάνωσης, με τον Χρήστο τον Μπαλτζόη. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τα Θεοδόργιανα. Χρόνια πολλά καταρχήν λόγω του 15 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε, μου επιτρέπεις τον ενικό φαντάζομαι Χρήστο, μετά από τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε, για να πούμε για τη φετινή διοργάνωση. Καταρχήν, σας καλησπυρίζω από την είσοδο του μονοπατιού που οδηγεί στις καταρράκτες της Σούδας. Είναι ένα κομμάτι της διαδρομής που είναι μέσα στον αγώνα. Αποτελεί το 3ο χιλιόμετρο της διαδρομής των 10 χιλιόμετρων και το 20ο χιλιόμετρο της διαδρομής των 23 χιλιόμετρων. Νομίζω, Χρήστο, ότι μπορείς να μας δείχνεις και πλάνα όσο θα λες, γιατί είναι πανέμορφο το τοπίο. Ωραία. Είναι το ρέμα που είναι πίσω μου. Δυστυχώς η τεχνολογία δεν μας επιτρέπει να βρεθούμε σε δύο σημεία της διαδρομής. Δεν έχει σήμα. Ναι, ακριβώς. Τους καταράκτες της Σούδας και στο ρέμα του Μάλτς που είναι πανέμορφο, το οποίο οι αθλητές θα το διασχίσουν ανάποδα. Θα μπουν μέσα στο ρέμα και θα ανέβουν ανάποδα για 800 μέτρα. Μάλιστα. Σημασία έχει ότι μία από τις πιο ωραίες διαδρομές στα Θεοδόργιανα γίνεται και φέτος μονοπάτι για την ελπίδα. Και αυτό χάρη στο δικό σου μεράκι και στη δική σου επιμονή και στο δικό σου πείσμα, παρότι είχες πει ότι δεν θα το συνεχίσεις, αλλά στη μνήμη της ελπίδας Γιώτη διοργανώνεται και ο 10ος αγώνας ορεινού τρεξίματος, Χρήστο. Στη σκιά του Κρεάτορα με την επωνυμία, που από πέρυσι είναι αφιερωμένο στην ελπίδα. Για την ελπίδα, αυτός ο αγώνας και ένα καινούργιο μονοπάτι που έχει ανοιχθεί στο ρέμα Μάρξ, που είναι το μονοπάτι της ελπίδας. Τι δυσκολίες παρουσιάζει? Καταρχήν να πούμε ότι είναι δύο διαδρομές, έτσι δεν είναι? Είναι δύο διαδρομές. Μία διαδρομή των 10 χιλιόμετρων και μία διαδρομή των 23 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Και πες μου τώρα τι δυσκολίες παρουσιάζει. Ναι. Ακριβώς. Λόγω της δυσκολίας της διαδρομής των 23 χιλιόμετρων, ο αγώνας όπως έχει ενταχθεί σαν κριτήριο, όπως το αναφέρουμε και στο site, για την είσοδο των αθλητών στον Όλυμπο Μάραθον. Το μαραθώνιο του Ολύμπου. Λόγω της δυσκολίας της διαδρομής. Επιλέγουν διάφορες διαδρομές από την Ελλάδα ορεινές και αν τερματίσεις σε μία από αυτές τις διαδρομές, ταυτόχρονα παίρνεις την πρόκριση για τη συμμετοχή σου. Πολύ ωραία. Έχουν δηλώσει για φέτος συμμετοχή, συμμετοχές μάλλον. Η συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες του ορεινού τρεξίματος και ανάλογα τη δυσκολία του αγώνα είναι αρκετά ικανοποιητική. Δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε ότι μετά την περσινή διοργάνωση, λόγω της ελπίδας, είχαμε και μείωση, αλλά η συμμετοχή είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Φαίνεται ότι το χωριό κρατάει κόσμο και αυτοί τουλάχιστον που είναι εκεί, συν τους αθλητές που θα φτάσουν για να τρέξουν, δημιουργούν έτσι μια πολύ ωραία και δυνατή ομάδα. Θέλαμε να σας πω την αλήθεια. Βεβαίως. Την ελπίδα να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, αυτή την ημερομηνία. Μια ημερομηνία που συνήθως είναι κενή για το χωριό, είναι άδεια για το χωριό. Να φέρουμε τον κόσμο να γνωρίσει το χωριό και να μείνει και στο χωριό αυτός ο κόσμος που έρχεται το 15 Αύγουστο, να μείνει και τις υπόλοιπες μέρες στο χωριό. Βέβαια. Να μείνει το επόμενο Σαββατοκύριακο, να αγκαλιάσει τον αγώνα, να δει ότι γίνεται κάτι διαφορετικό, να δει ότι η προσπάθεια αυτή για το χωριό να γίνει γνωστό το χωριό προς τα έξω έχει ήδη αποδώσει. Μετά από τα 10 χρόνια ο αγώνας της σκιά του Κρεάτορα στα Θεοδόργιανα είναι πλέον τόπος επισκεψιμότητας. Πολύ σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι γινόταν πριν. Και φαντάζομαι ότι με τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται ακόμη και τώρα, πολλοί θα είναι εκείνοι στη σκιά του Κρυάκουρα, έστω και έτσι, χωρίς να τερματίσουν, ας το δουν σαν μια πολύ όμορφη διαδρομή μέσα στη δροσιά, μέσα στη φιλώδη αυτή όαση των Θεοδωριάνων. Ακριβώς γι' αυτό σας έφερα και στο Ριάκι, να σας μεταδώσω λίγο δροσιά και εσάς εκεί κάτω. Λοιπόν, να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε ότι σημείο εκκίνησης και τερματισμού είναι η πλατεία των Θεοδωριάνων, που έχει υψόμετρο 920 μέτρα.
Ακριβώς, απλώς ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι ο αγώνας αυτός έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που περνάει από όλα τα σημεία του παλιού χωριού. Ναι. Όταν λέω του παλιού χωριού, εννοώ από Αυλάκη που ήταν φωτιστικό που μπορούσαν τα χωράφια, τα οποία έχουν καταληφθεί. Περνάει από παλιά μονοπάτια τα οποία έχουν διανυχθεί. Περνάει από σημεία τα οποία δεν ήταν γνωστά και έγιναν γνωστά μέσω του αγώνα. Σωστό. Και η διαδρομή έχει σχεδιαστεί έτσι. Η διαδρομή των 23 χιλιόμετρων είναι η Ιθάκη μας. Δηλαδή, φτάνεις πολλές φορές στην πλατεία, αλλά πάντα απομακρύνεσαι. Μέχρι να μπορέσεις να τερματίσεις στην ίδια πλατεία. Ο αγώνας αυτός από πέρυσι και μετά είναι αφιερωμένος στους ανθρώπους που πολεμάνε τον καρκίνο, που ανεβαίνουν αυτό το Γολγοθά και είτε τα καταφέρνουν είτε δεν καταφέρνουν. Ο αγώνας θα συνεχίζει να είναι αφιερωμένος στους ανθρώπους που παλεύουν με αυτό. Σωστό. Χρήστο, φέτος έλαβες και σε άλλες διοργανώσεις και σε άλλους, αν θέλεις, αγώνες. Έλαβες μέρος με την ελπίδα, για την ελπίδα, για όλα αυτά που είπες και λίγο πριν. Για ανθρώπους οι οποίοι είναι μαχητές και αγωνίζονται. Ναι, έλαβα μέρος για την ελπίδα σε διάφορους αγώνες που πήγαινε. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, αλλά το σημαντικό είναι ότι έλαβα μέρος σε ένα αγώνα 59 χιλιόμετρων, το οποίο ήθελε να τερματίσει ελπίδα, να συμπληρώσει ένα στεφάνι από μετάλλια. Ένας αγώνας που είναι ο δρόμος των Μουσών. Είναι από... Είχε κίνηση το οροπέδιο των Μουσών τον Ελικόνα και τερματισμό είχε τους Δελφούς. Mm. Ένας τερματισμός που από μόνο του, σε αυτό το σημείο, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό να τερματίζεις σε κάποια πλατεία μιας πόλης, είναι διαφορετικό να τερματίζεις σε μια πλατεία κάποιου χωριού. Σωστά. Και είναι διαφορετικό να τερματίζεις τους Δελφούς. Σωστά. Πώς σου φάνηκε λοιπόν όλο αυτό, πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία? Η εμπειρία αυτή είναι φανταστική, δεν αποδίδεται με λόγια. Έφτασε στο σημείο τρέχοντας από τον αγώνα να καταλάβω ότι την ελπίδα που όσο αγωνίζεσαι, με τι παλεύεις, όλη αυτή τη διαδρομή σε αυτά τα χιλιόμετρα, σκέφτεσαι τα πάντα. Τα πάντα περνάνε από το μυαλό σου. Ό,τι έρχεται προσπαθείς να το δώσεις λύσεις. Και πόσα αποθέματα ψυχής πρέπει να έχεις, Χρήστο. Ακριβώς. Και ήταν 59 χιλιόμετρα. Φανταστείτε τα 142 που είχε κάνει η ελπίδα. Για τη Σπάρτη. Φανταστείτε τα 250 που κάνουν. Το Πιδιφίδιο, φανταστείτε το Σπάρτατολο, φανταστείτε τους ουρανούς αγώνες με 100 χιλιόμετρων ή 100 μιλίων στο βουνό. Βέβαια. Δηλαδή, τα βάζεις με τον εαυτό σου, τα βάζεις με το εγώ σου, τα βάζεις με όλα τα πράγματα. Σωστά. Και στο τέλος, καταλαβαίνεις πως τερματίζεις. Τερματίζεις και λες, το έκανα. Είναι αλήθεια. Σωστά. Σωστά. Βάζεις την ίδια δύναμη. Την ίδια δύναμη ψυχής όμως που είχε η ελπίδα, όπως είπαμε, συνεχίζεις και εσύ με το ίδιο ποίησμα, με το ίδιο μεράκι, αγκαλιάζοντας, όπως είπες, τη μνήμη της ελπίδας και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μάχονται, δίνουν το δικό τους αγώνα και συνεχίζουν να είναι μαχητές της ζωής. Γιατί έτσι πρέπει να τους θεωρούμε, Χρήστο. Ακριβώς έτσι, γιατί δίνουν ένα αγώνα άνισο. Εμείς δίνουμε ένα αγώνα που έχουμε διάφορες εναλλακτικές. Αυτοί δεν έχουν καμία. Λοιπόν, να το ξαναγυρίσουμε πάλι στον φετινό αγώνα. Όσοι έρθουν το πρωί, την επόμενη Κυριακή, 25 Αυγούστου, θα μπορούν να πάρουν μέρος, χωρίς αγώνα, έτσι για τη διαδρομή. Θα τους δώσεις το δικαίωμα? Βεβαίως και θα μπορούν να πάρουν μέρος. Υπάρχουν πάντα διαθέσιμα νούμερα σε περίπτωση που θέλουν να αγωνιστούν κανονικά. Και σε περίπτωση που δεν θέλουν να αγωνιστούν κανονικά, θα μπορούν να πάρουν μέρος, αλλά με κάποια επιφύλαξη. Δηλαδή, ναι. Θα πάρουν μέρος με δική τους ευθύνη. Ναι, ναι. Τι ώρα θα πρέπει να είναι κάποιος εκεί για να ξεκινήσει ο αγώνας? 10 η ώρα το πρωί θα είναι η κίνηση και των δύο διαδρομών, και των 10 και των 23 χιλιόμετρων. Και των 23 χιλιόμετρων. 10 η ώρα, λοιπόν, την επόμενη Κυριακή, στα Θεοδόριανα, όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο 10ο αγώνα ορεινού τρεξίματος,
στη σκιά του Κριάκουρα. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το τοπίο πίσω, για το πολύ όμορφο τοπίο. Σας έφερα πάλι λίγο τη γροσούλα. Έτσι. Και εμείς ευχαριστούμε την διοργάνωση για την προβολή που κάνετε στον αγώνα μας. Και σας καλούμε να είστε εδώ στις 25 Αυγούστου, στη σκιά του Κριάκουρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια χαρά.